Αφού προβλήθηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ των Κανών στην Ενότητα Κινηματογράφος για το Κλίμα, το Bigger Than Us παρουσιάστηκε στο Ινστιτούτο Λιμιέρ στη Λιόν. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του ντοκιματέρ υπογράφει η Φλόρ Βασέρ, συγγραφέας και δημοσιογράφος. Παραγωγός του είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ, που εδώ και χρόνια ασχολείται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Το Bigger Than Us μας προσκαλεί σε μια βόλτα στον κόσμο μέσα από 7 νέους και νέες που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον παρά τα αναρρύθμιτα εμπόδια. Η κλιματική κρίση προβληματίζει ιδιαίτερα τη Γαλλίδα ηθοποιό. Μας μίλησε για ποιο λόγο αποφάσισε να στηρίξει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. J'ai toujours un grand questionnement. Με απασχολούσε πάντα ο αντικτυπός που έχουν οι πράξεις μας στις μέλουσες γενιές. Πώς θα είναι η μέλουσα γενιά? Μπορούμε να δούμε τι θα γίνει σε 100 ή σε 1000 χρόνια? Αυτά που κάνουμε σήμερα θα τους επιτρέψουν να ζουν τότε? Η Φλόρ Βασέρ έχει μια μακρά ιστορία ως ακτιβίστρια και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα στις ταινίες που έχει γυρίσει είναι και μία για τον Έντουαρντ Σνόντεν. Έκανε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ έχοντας στο μυαλό της το μικρό της γιο, αλλά και τη Μελάτη, ένα νεαρό κορίτσι από το Παλί, που δίνει το δικό της αγώνα ενάντια στις πλαστικές σακούλες που κατακλείζουν τις ιδυλιακές παραλίες του νησιού της. Πάντα με ενδιέφερε ο ακτιβισμός των ενηλίκων. Δεν ήξερα τι σημαίνει όμως για τα παιδιά και για τη συγκεκριμένη γενιά. Η βασική αφορμή ήταν ο γιος μου και στη συνέχεια η Μελάτη, την οποία ανακάλυψε το 2016. Ήταν 16 ετών και ήδη έκανε δράσεις για 4 χρόνια. Δούλευε σκληρά, είχε κουραστεί υπερβολικά. Ήθελα λοιπόν να τη στηρίξω και να τη φέρω σε επαφή με άτομα σαν κι αυτή. Η Μελάτη λειτουργεί ως συνδετικός χρήκος της ταινίας και μας καλεί να κάνουμε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Η πατριαρχία, ο καπιταλισμός, η ανωτερότητα των λευκών είναι μόνο μερικές από τις αιτίες των κακών που συμβαίνουν στον πλανήτη. Οι πρωτοβουλίες της νεολαίας δεν έχουν να κάνουν με μεμονωμένες δράσεις, καθώς φαίνεται ότι οι νέοι είναι πιο ενημερωμένοι, υπεύθυνοι και ευσυνείδητοι απέναντι στον πλανήτη και το κλίμα. Συχνά, όπως παρατηρεί η σκηνοθέτης, είναι οι γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Δεν ξεχωρίζω άντρες και γυναίκες. Εστιάζω στους θαραλέους αυτά τα κινήματα. Στην οικολογία, στην εκπαίδευση των κοριτσιών, στην ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχουν πολλές γυναίκες σε αυτά τα κινήματα. Βρίσκονται πολλές στην πρώτη γραμμή. Για τη Μαριόν Κοτιγιάρ δεν είναι ζήτημα ανδρικό ή γυναικείο, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με την αναγνώριση των νόμιμων αγώνων των γυναικών. Την χάνει να είναι γυναίκα. Την χάνει να είμαι γυναίκα. Προφανώς και υπάρχει μια σχέση ζωής. Αλλά υπάρχει και σχέση υποταγής. Η υποταγή των γυναικών σε αυτόν τον κόσμο τους δημιουργεί την ανάγκη να ορθώσουν το ανάστημά τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, να αγωνιστούν και να ζητήσουν δικαιοσύνη. Αυτό το κύμα θα είναι διαρκές και θα παρασύρει τους πάντες. This is the first step of a huge project. Together, this may well be bigger than us. Το ντοκιμαντέρ θα είναι η ταινία λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Θα βγει στις ευρωπαϊκές αίθουσες το φθινόπωρο.